Καλώ ήρθατε στο κανάλι Loop TV. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μα. Το βράδυ τη Παρασκευή 12 Ιουλίου προβλήθηκε ένα ακόμη επεισόδιο του Power of Love στο οποίο πραγματοποιήθηκε το πρώτο γκαλά. Σε αυτό οι παίκτε ψήφισαν κάποια πρόσωπα προ αποχώρηση και την ώρα που το συζητούσαν η νίκη ξέσπασε σε κλάματα, και δεν ξέσπασε μόνο σε δάκρυα, αλλά και κατά του Νίκου Πελετιέ, καθώ δήλωσε πω δεν μπορεί να καταλάβει γιατί να παραμένει εκείνο στο παιχνίδι, ενώ με τι απόψει που έχει δεν θα μπορεί εύκολα να βρει το τέρι του εκεί μέσα. Χαμό το power of love με τον Νίκο και την Νίκη. Είναι και νεύρα μαζί. Δεν μπορώ να είναι ο Νίκο στο παιχνίδι, ρε παιδιά, και να φύγει κάποια κοπέλα ή γενικά κάποιο άλλο. Μου φαίνεται πάρα πολύ άδικο. Αυτό. Συγγνώμη. Θα μου περάσει, είπε αρχικά η νίκη όταν ρωτήθηκε γιατί έβαλε τα κλάματα, με τον ίδιο να τη απαντάει. Αισθάνομαι αυτό που νιώθει, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Προτιμώ να το αφήσω εδώ, γιατί δεν θέλω να αναπτύξω. Από την νίκη ένιωσα ότι υπάρχει μεγάλη έχθρα, από πριν που πήγα να την αγκαλιάσω μου είπε: Όχι, όχι, όχι. Και παραξενεύομαι όταν μία γυναίκα δεν θέλει την αγκαλιά μου, είναι κάτι το εξωπραγματικό. Αλλά ένιωσα αυτή την έχθρα. Δείτε επίσης, σωτηρία Δεμίρογλου, με κεράτωσε. Το βίντεο της Πέκτριας του Power of Love στο TikTok ένα μήνα πριν. Δεν είναι έχθρα, δεν είναι ότι δεν θέλω να υπάρχει στον κόσμο. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί έχει έρθει σε αυτό το παιχνίδι και παραμένει εδώ όταν ένα άλλο άτομο, το οποίο κάνει για το παιχνίδι, πρέπει να φύγει. Ήμουν πάρα πολύ αυθόρμητη και μου βγήκε έτσι. Συγγνώμη, συνέχισε εκείνη και ο Νίκος επισήμανε, σε συγχωρώ. Να σε καλά, απάντησε με τη σειρά της και όταν η παρουσιάστρια την ρώτησε γιατί το πιστεύει αυτό για τον Νίκο, εξήγησε, θεωρώ ότι με τα πιστεύω του Νίκου είναι πολύ δύσκολο να βρει γυναίκα γενικότερα στον κόσμο πόσο μάλλον σε ένα παιχνίδι. Δείτε επίσης, οργή με τον παίκτη του Power of Love, τα ακραία βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Τα σπουργητάκια εξακολουθούν να ενοχλούν τον τίγρη και τώρα πρέπει να απαντήσω, αποκρίθηκε εκείνο αμέσω, με την νίκη να αναρωτιέται γελώντα, ποιον τίγρη, βρέμα ή μου, ποιον τίγρη. Η νίκη από τη μέρα που είχαμε αυτή τη διαμάχη και τη είπα ότι δεν μπορεί να έχει εμά του άντρε και καλύτερα να επιλέξει κάποιον που πραγματικά θα ήθελε να είναι στο γιοτ μαζί τη. Έπαιξα με τι ανασφάλειέ τη και αυτό μπορεί να μην ήταν σωστό. Ένιωσα από εκείνη τη μέρα από τον τρόπο που με κοιτάει. Αν μπορούσα να πατήσω ένα κουμπί και να εξαφανιστώ εκείνη την ώρα, κατέληξε εκείνο.